θα συνδεθούμε μέσω Skype με τον. Ωραία. Με τον. Live, εντάξει, δεν έχει σημασία. Με τον Αναστάσιο Κυριακόπουλο. Ο Αναστάσιος, λοιπόν, είναι ένας Έλληνας, ο οποίος έχει περπατήσει στις διεθνείς πασαρέλες με πολύ σπουδαία καριέρα και έχει συνεργαστεί με τον Βιέρ Γκαρντέν. Αναστάσιο, καλημέρα και χρόνια σου πολλά. Καλημέρα, Κατερίνα. Χρόνια πολλά σε σένα. Χρόνια πολλά στην όμορφη παρέα. Καλές γιορτές. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλέ, τι κούκλος που είσαι. Τώρα σε βλέπω και από πασαρέλες. Πες μας λίγο για τη συνεργασία σου με αυτόν τον σπουδαίο άνθρωπο της μόδας, ο οποίος έφυγε χθες. Βέβαια, να πούμε ότι ο άνθρωπος ήταν πλήρης ημερών, 98 ετών. Ναι. Μακάρι να φτάσουμε όλοι. Κοίταξε, ναι, σίγουρα κάθε απώλεια, σε οποιαδήποτε ηλικία και αν έρχεται, είναι θλιβερή, ειδικά βέβαια, με ανθρώπους οι οποίοι έχουν συνεργασία. Ή, ναι. Από εκεί και πέρα, με τον Πιέρ Γκαρντέν ξεκινήσαμε τη συνεργασία μας το 2009. Θέλω να εκφράσω και εγώ τα συλληπιτήριά μου. Είχαμε κάνει πάρα πολλές δουλειές και στο Παρίσι και στο Bubble House στις Κάνες και στην Ελλάδα. Και ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πραγματικός φιλέλληνας, αγαπούσε πάρα πολύ εκτός από τη μόδα και την Ελλάδα. Έτσι είναι. Ξέρεις, εμείς αυτούς τους ανθρώπους δεν τους έχουμε γνωρίσει, δεν ξέρουμε πώς συμπεριφέρονται, δεν ξέρουμε αν είναι αυστηροί. Και επειδή τον έχεις γνωρίσει προσωπικά, πώς ήταν σαν άνθρωπος ο Πιέρ Γκαρντέν? Κατερίνα, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν υπάρχει πιο απλός άνθρωπος στον κόσμο. Πολύ ευγενικός, με τρόπους και παιδεία υψηλών προδιαγραφών και πολύ απλός στην καθημερινότητά του. Χαμογελαστός, ευδιάθετος, πολύ δημιουργικός. Έδινε συμβουλές στα νέα παιδιά να τα βοηθήσει να βρουν το δρόμο τους. Ναι. Η κλάση του, επειδή ασχολούμαι με μόδα, ξέρεις, και διαβάζω και έχω διαβάσει και ιστορία της μόδας αρκετά, η κλάση του συγκεκριμένου ανθρώπου φαινόταν και στον τρόπο που σχεδίαζε τα ρούχα, ακόμα και στα υφάσματα που επέλεγε. Ποτέ δεν έβλεπες κάτι πάρα πολύ θορυβώδες. Υπήρχε μια κλασάτη απλότητα σε όλα αυτά και γι' αυτό και έφτασε στην κορυφή των σχεδιαστών παγκοσμίως. Βλέπουμε εδώ, παιδιά, έχει εντύσει μέχρι τους Beatles. Ναι, βέβαια. Τους είχε φτιάξει το στυλ. Τι λες τώρα, δεν το γνώριζα αυτό για τον Πιέρ Γκαρντέν. Βέβαια. Και ξεκίνησε με ήτανε, αντρική, αλλά ήτανε μετά, βέβαια, ναι. Της Pret-a-Porter. Ναι. Και ήταν και πάρα πολύ καλός fashion businessman. Κάτι το οποίο πολύ λίγοι άνθρωποι σωστά το έχουν να συνδυάζουν πολύ με το καλλιτεχνικό και το κομμάτι με το κομμάτι του business. Μπράβο, γιατί να πούμε ότι πολλοί από εσάς μπορεί να έχετε σπίτι σας από πετσέτες Pierre Gardin, από είδη σπιτιού, από λευκά είδη. Όλα αυτά ήταν, τα οποία είναι εικόνα, δηλαδή μπορεί κάποιος να τα αγοράσει, είναι προσιτά εννοώ. Είχε μπει στο πιο massive Pierre Gardin. Έλα, Αναστάσια. Ναι, έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Έκανε από πετσέτες, από αρώματα, από διάφορες σειρές και έπιπλα για το σπίτι. Έκανε τα πάντα. Ο άνθρωπος ήξερε να κάνει το όνομά του να το πουλάει πάρα πολύ ωραία. Μάλιστα. Αναστάσια. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους σχεδιαστές, να μην μένουν μόνο στο κομμάτι του art, αλλά να επενδύουν κιόλας πάνω σε άλλα πράγματα. Αναστάσια, θέλω να σε ρωτήσω κάτι ακόμα. Τώρα εσύ είδα φωτογραφίες σου, είσαι υπερκαλονός. Ναι. Έχεις κάνει σπουδαίες δουλειές. Αυτή τη στιγμή με όλη αυτή την κατάσταση, τι κάνεις? Φαντάζομαι δεν ταξιδεύεις ή μπορείς και κάνεις κάποιες δουλειές στο εξωτερικό? Αυτή τη στιγμή όχι, ναι, δεν μπορώ να ταξιδέψω, είμαι σε αναμονή. Όπως όλοι μας περιμένω να περάσει αυτή η συμφορά που μας βρήκε. Και σε αναμονή. Εμένα ο περισσότερος μου χρόνος είναι στο εξωτερικό, μεταξύ Μαϊάμι, Μόσχας, Μιλάνο, Παρίσι κτλ. Εγώ τα ίδια. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σου ευχηθώ καλή επιτυχία. Και θες να ρωτήσεις κάτι, Αναστάσιο? Κατερίνα. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να είναι πολύ καλός ρεπόρτερ. Ότι έκανε πολύ ωραίο ρεπορτάζ. Έκανε πολύ ωραία τα μετάδοση. Τα οποία κάνουν τέτοιες καριέρες. Τέτοιες καριέρες. Είδατε πώς μιλάει το παιδί. Έχει μια ποιότητα, έχει πολύ ωραίο λόγο. Εννοώ ότι δεν είναι τα μοντέλα που βλέπουμε στο GNTM. Συγγνώμη, αυτά που βλέπουμε εδώ. Μιλάμε για άλλα επίπεδα. Εντάξει, τι να πω. Καταλαβαίνω. Είδες GNTM καθόλου? Κοιτάξτε. Όχι, δεν είδα GNTM, γιατί αυτή την περίοδο που είμαι σπίτι έχω κολλήσει με δύο σειρές στο Netflix, οπότε έχω κολλήσει εκεί, αλλά για το GNTM, το Νάρκος και το Casa de Papel. Ναι. Από δύο, από τέσσερις φορές. Από GNTM συμφωνείς με τον νικητή, τον Ηρακλή? Κοίταξε, GNTM δεν έχω δει. Ήμουν όμως όχι στο περσινό, στο προπέρσινο με την παραγωγή σε πολύ καλές συζητήσεις, γιατί μου είχαν κάνει μια πρόταση πάρα πολύ καλή, Κατερίνα. Τώρα, αν τα νέα παιδιά στο 2020 βρίσκουν μέσα από το GNTM κάποιες ευκαιρίες, εγώ δεν είμαι απολύτως αντίθετος. Να σε ρωτήσω, είπες προπέρσι, την προηγούμενη χρονιά. Οτιδήποτε... Σου είχε γίνει πρόταση. Γιατί ακριβώς? Την προηγούμενη χρονιά, ναι. Μπορείς να μας πεις για ποιο ρόλο? Στη θέση Καράμα. Ναι, συζητούσαμε για δύο θέσεις. Ήταν η θέση του coach και η θέση του κριτή. Σαν πέμπτος. Άρα είχε. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Έχει καριέρα, γιατί όχι. Ο Παναστάσης, είσαι φανταστικός. Θα μπορούσε να είσαι. Λόγω των μεγάλων υποχρεώσεων μου που είχα στο εξωτερικό, ναι, δεν μπορούσα.
Σου ευχόμαστε καλή επιτυχία. Θα τα ξαναπούμε κάποια στιγμή και να τα πούμε και από κοντά. Να σε καλά. Σε ευχαριστώ πολύ, Κατερίνα. Να σε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Μεγάλη μου χαρά. Χάρηκα πολύ. Χρόνια πολλά σε όλους.